Φωτιά παίρνουν οι τιμές του πετρελαίου θέρμανσης, η διάθεση του οποίου ξεκινά την ερχόμενη Δευτέρα. Ο καιρός είναι καλός και εμείς εδώ στην Κρήτη δεν το έχουμε ανάγκη το πετρελαίο. Να το χαρούν αυτοί που το έχουν. Εμείς μια χαρά ζεσθενόμαστε. Βρίσκουμε και δύο ξυλαράκια, ανάβουμε μια σόμπα και ζεσθενόμαστε. Πώς θα ζεσταθείς? Θα πάμε να φέραμε ξύλα, θα πάμε να φέραμε κάπου. Τι, πώς θα ζεσταθεί ο καθένα? Και εμείς εδώ στην Κρήτη καλός. Στην Αθήνα οι κακομοίρες. Καταναλωτές θα πρέπει να βάλουν βαθιά το χέρι στην τσέπη για να ζεσταθούν, καθώς η τιμή του θα είναι πάνω από 1,14 ευρώ το λίτρο στις αστικές περιοχές, ενώ μπορεί να αγγίξει το 1,25 ευρώ το λίτρο στις απομακρυσμένες συνισιωτικές περιοχές. Οι τιμές θα ξεκινήσουν πολύ ψηλά από ό,τι φαίνεται φέτος. Δεν θέλω να αναφέρω ακόμα τιμή. Σίγουρα θα είναι περίπου από ό,τι συζητάνε γύρω στο 20%, που αυτό περίπου φτάνει το 1,20%. Αλλά από ένα ευρώ περίπου που ήταν πέρυσι, βεβαίως απαγορευτική. Ο κάθε πολίτης, ο κάθε οικογενειάρχης αγαναχτεί να βάλει, γιατί πρώτον μείωση συντάξιο, δεύτερο τι θα πληρώνει, έμφυα, ρέμα, δεν μπορεί ακόμα να τα απεξέλθει. Αλλά δεν δείχνουν κάποια κατανόηση. Για μία αύξηση της τάξης του 20% περίπου σε σύγκριση με πέρυσι, κάνει λόγο ο Λυκούργος Αμόλης, ο οποίος επαναλαμβάνει το αίτημα του κλάδου σε σχέση με τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Πρέπει να αλλάξει αυτή η πολιτική και να καταλήξουμε όπως το 2011, που ήταν ο ειδικός φόρος στα 21 ευρώ, έως 60 που είχε φτάσει κάποια στιγμή το 12, και να είναι πολύ μικρός ο φόρος ή καθόλου, διότι είναι ένα κοινωνικό αγαθό. Ουσιαστικά το κράτος χάνει χρήματα καθημερινά. Πώς θα ζεσταθούμε? Όχι, όχι. Τι όχι? Έχω μια σομπίτσα μικρή, κανονική, για 40 τετραγωνικά. Και τέλος, γιατί το πετρέλαιο είναι πολύ ακριβό. 40 αμάξα ξύλα μου θέλω, γιος μου. 40 αμάξα ξύλα, έλα τα δεις. Τι θα το κάνω πετρέλαιο? Όπως υποστηρίζουν κύκλοι της αγοράς, η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης είναι αυξημένη σε σχέση με πέρυσι λόγω της ανόδου των διεθνών τιμών. Ενώ η κατανάλωση στο πετρέλαιο θέρμανσης μειώθηκε κατά 50% την περίοδο της οικονομικής κρίσης. Στην αλλαγή στο σκηνικό του καιρού, ποντάρει ο κλάδος στο νησί μας. Τώρα υπάρχουν παραγγελίες? Όχι, καθόλου, καθόλου. Απλά περιμένει ο κόσμος να αλλάξει ο καιρός και αυτό που βλέπουμε κάθε χρόνο είναι μικρές ποσότητες. Θα το αρκωτήσω λιγάκι. Όσο μας παίρνει. Όσο μας, εμείς το κάνουμε οικονομικό. 2 ώρες το 24ωρο, μια όταν είναι να κοιμηθείς και μια το πρωί που θα σηκωθείς. Δεν τα βγάζουν πέρα ο κόσμος, ο λαός, και γι' αυτό με αυτά τα λεφτά που παίρνει δεν τον φτάνουν. Ενώ σε ό,τι αφορά στο επίδομα πετρελαίου θέρμανσης, αυτό αναμένεται να δοθεί με μεγάλη καθυστέρηση. Και αυτοί που θα βάλουν μέχρι τον 31 Δεκεμβρίου, σημαίνει ότι θα πληρωθούν από Γενάρη ως Φλεβάρι. Όσοι βάλουν από το Γενάρη και πέρα θα πληρωθούν περίπου τέλος του Ιούνιου. Μεγάλη καθυστέρηση πάντως. Ναι, είναι μεγάλη καθυστέρηση.